Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Είχαμε την ευκαιρία στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πετύχουμε μια καταρχάς συμφωνία σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για πιο δραστικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας και ειδικά του φυσικού αέρα. Εναπόκειται τώρα στους υπουργούς ενέργειας, οι οποίοι ξεκινούν τις συνεδριάσεις του σήμερα, να εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις που τους έχουμε δώσει. Θέλω όμως να τονίσω ότι μόνο και μόνο η απειλή μιας πιο δραστικής παρέμβασης από πλευράς Ευρώπης φαίνεται ότι λήφθη σοβαρά υπόψη από τις αγορές, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαρκή μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου, η οποία προφανώς έχει μια πολύ θετική αντανάκλαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο στις τιμές ενέργειας που θα χρειαστεί να πληρώσουν Έλληνες καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το ενεργειακό ζήτημα είναι το πρώτο το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σήμερα, θέλω να σας επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ώστε το κόστος της ενέργειας να είναι αποδεκτό. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση, παγκόσμια κρίση πληθωρισμού. Ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι αυτή η κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ελληνική κοινωνία. Ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Και θέλω και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, δίνοντας πάντα έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Γι' αυτό εξάλλου και θα υπάρξει και η παρέμβαση στο τέλος του έτους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ, που θα δοθεί αυτή τη φορά με πιο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με το παρελθόν. Όμως θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την δυνατότητα να αποκλίνουμε από τους στόχους για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί. Και το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε περισσότερους πόρους διαθέσιμους για κοινωνική πολιτική οφείλεται ακριβώς σε μια ανάπτυξη η οποία μας εξέπληξε ευχάριστα, αποτέλεσμα πιστεύω πολλών πολιτικών επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Το μέρισμα λοιπόν της ανάπτυξης μοιράζεται δίκαια στους πολίτες, στα πλαίσια των στόχων που έχουμε θέσει και αυτή θα είναι η πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε και τους επόμενους μήνες, αλλά και ολόκληρο το 2023. Σε ένα άλλο ζήτημα τώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, το κάνετε εσείς, το κάνω και εγώ με τον τρόπο μου, για την ανάδειξη της πολύ σημαντικής σημερινής μέρας για όλες τις γυναίκες και για κάποιους άντρες. Ο καρκίνος του μαστού αφορά πρωτίστως τις γυναίκες. Αφορά όμως και τους άντρες και να τονίσω με τη σειρά μου τη σημασία της πρόληψης. Η πρόληψη σώζει ζωές. Και μέσα από το πρόγραμμα Φώθη Γεννηματά έχουμε ήδη αποστείλει παραπάνω από 1 εκατομμύριο SMS για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε γυναίκες μεταξύ 50 και 69 ετών. 40.000 γυναίκες έχουν ήδη κάνει χρήση αυτής της πρόνοιας της ελληνικής πολιτείας και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, διότι έχουμε εντοπίσει, για να σας δώσω ως παράδειγμα, παραπάνω από 2.000 περιπτώσεις κακοηθειών που εντοπίστηκαν σε πρώιμο στάδιο. Άρα μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ πιο ήπια και πολύ πιο αποτελεσματικά. Είναι γυναίκες που πολύ απλά δεν γνώριζαν ότι είχαν καρκίνο του μαστού και που το έμαθαν ως αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής παρέμβασης που κάνουμε στον τομέα της πρόληψης. Άρα θέλουμε και τη δικιά σας στήριξη να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες άνω των 50 να κάνουν χρήση αυτής της δωρεάν παροχής της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι πολύ απλό, mastografia.gov.gr. Κλείνετε το ραντεβού σας, κάνετε τη μαστογραφία. Ελπίζουμε ότι όλα είναι καλά, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι, υπάρχουν πάντα οι δυνατότητες της ιατρικής να παρέμβουμε νωρίτερα και με αυτόν τον τρόπο και θα σώσουμε ζωές, άρα και θα βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής των γυναικών που θα αναγκαστούν να υποβληθούν σε κάποιο είδους ιατρική παρέμβαση. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω και εσείς αναδεικνύετε το ζήτημα αυτό και να σας ζητήσω να προσθέσετε τη φωνή σας σε αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σε όλες τις γυναίκες. Να σπέσουν και να κάνουν χρήση αυτής της δωρεάν εξέτασης που τους παρέχει η ελληνική πολιτεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο θέμα της ενέργειας έχει γίνει ίσως το πιο περίπλοκο στην σύνθετη πραγματικότητα που βιώνει αυτή την περίοδο η Ευρώπη ιδίως. Είναι σημαντικό για τις οικονομίες των χωρών
αλλά κυρίως αφορά συνολικά την κοινωνία, γιατί φτάνει στον καταναλωτή και τα προβλήματα, όπως αναφέρατε, είναι πολύ σημαντικά. Εύχομαι πραγματικά η Ευρώπη να μπορέσει να βρει τη λύση. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα επιμέρους συμφέροντα και τις δεσμεύσεις που έχει το κάθε κράτος, να μπορέσουν να σκεφτούν και το συλλογικό καλό. Είναι απολύτως αναγκαίο και μακάρι όλοι να δουλέψουν προς αυτήν την κατεύθυνση που αναφέρατε κι εσείς. Πέρσι, σαν αυτή τη μέρα, είχα ανέβει μόλις στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς χάσαμε τη Φόφη γεννηματά. Επέστρεψα και ξαναγύρισα, όπως θυμάστε, για την παρέλαση μετά. Και σήμερα συνάντησα στον κήπο 6 κυρίες που νόσησαν ή και τώρα νοσούν από καρκίνο του μαστού. Όπως αναφέρατε πολύ σωστά, δεν είναι νόσος των γυναικών, απλώς κυρίως έπληται και πλήττει τις γυναίκες, αφορά όλη την κοινωνία. Εντυπωσιάστηκα κι εγώ, όπως όλοι μας, από αυτό που λέμε, τη γενναιότητα και τη δύναμη αυτών των γυναικών. Οι ίδιες όμως λένε ότι δεν είναι γενναίες, απλώς κάνουν αυτό που καλούνται να κάνουν, δηλαδή αντιμετωπίζουν αυτό που χρειάζεται. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάνε κάθε φορά που βγαίνουν προς τα έξω οι γυναίκες αυτές και εκτίθενται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί μοιράζονται το πρόβλημά τους. Και βέβαια το βασικό μήνυμα είναι η πρόληψη, είναι η αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων και ευκαιριών και να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα σε δημόσια νοσοκομεία, σε ιδρύματα ή όπως αυτή η πρωτοβουλία που κάνατε για τη Φόφη γεννηματά. Γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, όπως βέβαια και η διαχείριση στη συνέχεια. Όσο λοιπόν το αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και εγώ ό,τι μπορώ είμαι έτοιμη να προσφέρω προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά είναι κάτι σημαντικό και σήμερα είναι μια μέρα που αξίζει να το θυμηθούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα το αφήνουμε την υπόλοιπη χρονιά.